δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω, αλλά πριν περάσω σε αυτό θα ήθελα να επανατοποθετήσω τουλάχιστον τα πράγματα, να επανατοποθετήσω σε τα, τέλος πάντων, ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν εδώ. Μην αναθεματίζουμε την πολιτική, Γιάννη. Δεν νιώθω προσωπικά την ανάγκη να απολογούμε, αλλά ορισμένα πράγματα εγώ θα πω κάτι και ο καθένας σας το σκεφτεί. Βεβαίως υπάρχουν και καλή πολιτική, υπάρχει και καλή πολιτική με ήττα, και καλή πολιτική και κακή με όμικρον ιώτα. Όμως η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον ιώτα διαχειρίζονται όλα τα θέματα της κοινωνίας μας. Την πανδημία σήμερα τη διαχειρίζει την πολιτική. Την οικονομία τη διαχειρίζει την πολιτική με ήττα και με όμικρον ιώτα. Το αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ή τέλος πάντων ο καθένας δικαιούται να έχει τις επιλογές του, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν θα ήθελα, γιατί ακούστηκαν και ορισμένα πράγματα που νομίζω, ιδιαίτερα από τον φίλο τον Λευθεριάδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, είναι προφανώς απόψεις. Δεν θέλω και δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική, γιατί σήμερα εδώ βρισκόμαστε για να στηρίξουμε μια προσπάθεια που βεβαίως τη διαμορφώνει ένα ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Αφήστε τον ομιλητή να τελειώσει. Πάρε το λόγο μετά και πες ό,τι θες. Εντάξει, δεν θα μου πεις, δεν θα μου υποδείξετε εσείς τι θα κάνετε. Εντάξει, μα συστηθήκατε, συγγνώμη, δεν σας ξέρουμε. Μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας και την ιδιότητα. Συγγνώμη, Στρατάκης Γιάννης λέγομαι. Είμαι πολίτης από το Φιλότα και τυχαίνει να είμαι και περιφερειακός σύμβουλος. Εντάξει. Συγγνώμη, δεν είναι. Εντάξει, δεν σας ξέρουμε όλοι. Κάποια. Εντάξει. Ίσως αυτό θα πρέπει να το κάνει αυτό. Είπε η Όλγα, πολλές φορές μίλησες για τη διοίκηση. Ποια είναι η διοίκηση? Λέτε η διοίκηση, το είπαμε στη διοίκηση κλπ. Ποια είναι η διοίκηση? Και αν εγώ όπως το αντιλήφθηκα, εννοείται την ορνηθολογική εταιρεία. Αυτό εννοείται. Α, εταιρεία που είστε εσείς προσφώνει. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πόσο αυτή τη στιγμή η πολιτεία ακούει όλους αυτούς τους φορείς που έχουν απόψεις για τα ζητήματα αυτά τα μεγάλα. Είπα, όπως είπε ο κύριος Γιαννάκης, που σας θυμάμαι και από το Περιφερειακό Συμβούλιο που νομίζω είχαμε κάποιες ανταλλαγές εκεί, σε μια τηλεδιάσκεψη, ξέρω εγώ, είχαμε μια ενημέρωση. Αυτό το πρωθύστερο που γίνεται συνήθως, και θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς, πώς βλέπετε τα πράγματα σήμερα, ακούει η σημερινή κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία, να μην το πω κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία, όλες αυτές τις ανησυχίες που τίθενται από εσάς. Και σε μια περιοχή όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, που είναι γνωστό πως δεν έχουμε χωροταξικό, όχι τον ΑΠΕ, έτσι, που αυτό είναι το 2008. Το άλλο το χωροταξικό που πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να μαθαίνουν και οι πολίτες, δεν πέρασε καν χωροταξικό, πέρασε ένα για το οποίο γινόταν διαβούλευση για να υπογραφεί το 2018 ήταν, δεν υπογράφηκε ποτέ, και ενώ έχουν αλλάξει τα θεσμικά όργανα, εμείς πήραμε ως συνέχεια, κάτι που το απορρίψαμε βεβαίως οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης τουλάχιστον, και περιοριστήκαμε στη διατύπωση άποψης επί της υπουργικής απόφασης η οποία ακολουθεί τα χωροταξικά. Δηλαδή γίνεται μια λάθος διαδικασία, κινούμαστε σε ανάποδη τροχιά θα έλεγε κανείς, κάνουμε προθύστερες προσπάθειες και αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό. Τώρα όσα αφορά στο θέμα της αεροράχης, ναι. Νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ενωμένη για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο αυτό ζήτημα, όχι στη λογική, νομίζω είναι κάτι βαθιά στη συνείδηση που έχει περάσει και στις οικολογικές οργανώσεις, ότι χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλο αυτό όμως και άλλο
οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Σαν διοίκηση, υπόμνημα αυτό το οποίο συντάξαμε, το αποστείλαμε σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Υπεύθυνο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι προφανώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και οι αποκεντρωμένες. Στάλθηκε αυτό το υπόμνημα σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σε όλες τις αποκεντρωμένες, σε όλες τις περιφέρειες, σε όλους τους σχετικούς δήμους και φυσικά στους μελετητές των, των έργων εποπτείας, στους μελετητές των, ποινών που γίνονται αυτή τη στιγμή. Επομένως, όταν μιλάω για διοίκηση, εννοώ φυσικά τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τώρα, το αν λαμβάνονται υπόψη αυτά τα δεδομένα, όπως σας είπα στο τέλος της σύντομης ομιλίας μου, ναι, έχουν ληφθεί υπόψη, τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις που γνωρίζουμε, και από την αποκεντρωμένη της Κεντρικής Μακεδονίας για την περίπτωση της λίμνης Δοϊράνης, ο Κιλκής, και στην περίπτωση της Πολοφίτου και στην περίπτωση της Αεροράχης, ζητήθηκαν επιπλέον μελέτες βάσει αυτών των συγκεκριμένων επιστημονικών δεδομένων που παρουσιάζουν. Με λένε Βουνοτρυπίδη Νίκο, είμαι από το Λεμαΐδα, είμαι μέλος της πρωτοβουλίας πολιτών ΕΟΡΔΕΑ ΣΟΣ. Είμαστε, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα σας πρώτα απ' όλα, με όλες μας τις δυνάμεις, όσο μπορούμε. Είμαστε μαζί σας και θα το παλέψουμε και την Πέμπτη θα είμαστε στα δικαστήρια και όταν χρειαστεί να ξαναμαζευτούμε στο σημείο το συγκεκριμένο θα είμαστε εκεί και εμείς μαζί σας. Ζητάμε το ίδιο και από εσάς. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το αμύτεο, το νυμφαίο, αφορά και το Βέρμιο, αφορά και το Άσκιο, αφορά τα άγραφα, αφορά την Τίνο. Αφορά τους πάντες και μας νοιάζει για όλη την Ελλάδα αυτό το θέμα. Άρα πρέπει να είμαστε συμπαραστάτες σε όλους αυτούς. Εμείς λοιπόν στις 13 του μήνα θα κάνουμε μία εκδήλωση παρόμοια με αυτήν, θα έχουμε καλεσμένους περιφέρεια, δήμο, ομιλητές, οι οποίοι θα αναλύσουν το όλο θέμα. Είστε καλεσμένοι 13 του Ιούνιου στην Τολεμαΐδα, στο Πάρκο Εκτάκτων Ανακών. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Τζέλη Φωτεινή, είμαι εικαστικός. Θα ήθελα να σας να κάνω δύο ερωτήσεις. Τις απαντήσεις αυτών τις ψιλοξέρω, αλλά θα με ενδιαφέρει περισσότερο να τις ακούσουν και οι υπόλοιποι. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Η πρώτη έχει να κάνει με την Πέμπτη, με το δικαστήριο. Αν το δικαστήριο πάει καλά και δημιουργήσουμε δεδικασμένο, πιστεύετε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στις υπόλοιπες ομάδες που κάνουν αυτή την προσπάθεια να καταφέρουν κάτι δικό τους στο δικό τους τόπο, με τη δική μας βοήθεια φυσικά. Και η δεύτερη είναι, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε, σε περίπτωση που οι ανεμογεννήτρες στην περιοχή μας μπουν, ποια είναι η επόμενη μέρα με το δάσος? Θα διανυκτούν δρόμοι, θα γίνουν τεράστιες εγκαταστάσεις, τα ζώα που ζουν στο δάσος θα κατέβουν στις πόλεις και στα χωριά? Μην το αφήσουμε αυτό να συμβεί. Αύριο μεθαύριο οι αρκούδες κάνουν βόλτα μέσα στην πόλη μας και θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. Εξηγήστε λίγο στους ανθρώπους ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το μετά. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός που προστατεύουμε, δεν είναι μόνο τα πουλιά που πετάνε, είναι και τα άγρια ζώα τα οποία ζούμε μαζί τους, παιδιά. Και αυτή τη στιγμή μας κάνουν τον χώρο. Μας δίνουν χώρο να ζήσουμε στις πόλεις και εμείς τους δίνουμε χώρο στο δάσος. Αν φύγουνε. Καν δεν δημιουργείται προηγούμενο, αλλά μία νίκη στο δικαστήριο της Πέμπτης ασφαλώς θα προσθέσει στη δυναμική μας και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα σε μία λελογισμένη τοποθέτηση ΑΠΕ και ένα χωροταξικό που θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη και όχι χειρότερη. Τώρα, για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχουν απαντηθεί, αλλά μπορεί να πει ο Γιαννάκης δύο λόγια. Λοιπόν, ως προς το αν τα ζώα αν επηρεάζονται και μπορούν να έρθουν κοντύτερα σε εμάς, δεν έχω την ειδική εμπειρία για να το πω σίγουρα, αλλά νομίζω αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πρωτίστως σίγουρα είναι ότι μπλοκάρουμε τους διαδρόμους μέσα από τους οποίους μετακινούνται, πηγαίνουμε εκεί που συνηθίζουν να ζουν
Και το τι θα σημάνει αυτό δεν νομίζω ότι έχει κάπου βρεθεί με βεβαιότητα. Υπάρχουν έρευνες που μπορεί να δείχνουν κάποια πράγματα. Αυτά θα μπορούσαν να μας τα πούν άνθρωποι που ασχολούνται ειδικά με αυτά τα είδη. Μιλάμε για βιότοπο αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το σημαντικό είναι ότι μπλοκάρουμε τις διαδρομές μετακίνησής τους και καταστρέφουμε τους βιοτόπους τους. Αυτό είναι δεδομένο και έχει αποδειχθεί και με μελέτες που έχουν γίνει. Ας πούμε, και ο λύκος δεν πλησιάζει πια σε αυτές τις περιοχές και δημιουργούνται προβλήματα στις μετακινήσεις και μπλοκάρουν. Όταν ένας πληθυσμός απομονωθεί, υπάρχει πάντα κίνδυνος να εξαφανιστεί κιόλας. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είδη από τα οποία εξαρτώνται τα σαρκοφάγα, τα οποία και αυτά μπλοκάρουν τις μετακινήσεις τους και δεν μπορούν να μετακινηθούν, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται και τα σαρκοφάγα. Πάντως είναι ένας σύνθετος κύκλος. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που έχω, καταρχήν, αν μου δίνετε ένα λεπτό πάνω σε αυτό να κτίσω λίγο, γιατί δεν πρόλαβα στη ροή της κουβέντας να σας πω, αυτό που μοίρασα λίγο, τρεις χάρτες ήταν, στην ουσία δείχνουν με τριγωνάκια και με πλακέ χρώματα τα φωτοβολταϊκά, τα πλακέ και τα τριγωνάκια είναι ανεμογεννήτριες που σχεδιάζονται και δείχνουν και με κάποιο έτσι πιο έντονο όριο τον κάμπο της Εορδέας που είναι απαγορευτικός για τις μετακινήσεις, με αποτέλεσμα τα ζώα να αναζητούν αυτή τη μετακίνηση που σας έλεγα για το κλειδί που φαίνεται σε αυτή τη σαν γέφυρα εκεί πέρα. Αυτό έχει μια αξία λοιπόν να το δούμε ως προς το γεγονός ότι δεν είναι μόνο οι περιοχές Natura οι οποίες δουλεύουν ως περιοχές που συγκεντρώνονται η βιοπικιλότητα, είναι και όλες οι υπόλοιπες περιοχές. Και οτιδήποτε γίνεται σε μια περιοχή Natura εξαρτάται και από τις υπόλοιπες περιοχές. Και αυτό το λέω περισσότερο γιατί αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση της Αεροράγης, που παρόλο που δεν είναι περιοχή Natura, προβλέπεται και από τον νόμο να πρέπει να εξεταστεί ως προς τις επιπτώσεις ενός έργου, σαν να ήταν. Γιατί είναι πολύ κοντά και λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών που έχουμε πόλικες από αυτές στην περιοχή που ζούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο και το ίδιο ισχύει και για τα πουλιά, όπως είπε η Όλγα. Δηλαδή, οι πελεκάνοι της Πρέσπας που γεννάνε στην Πρέσπα και έχουν εκεί μια από τις μεγαλύτερες αποικίες τους, ίσως τη μεγαλύτερη στον κόσμο, είναι η μεγαλύτερη αποικία άργυρο πελεκάνων στον κόσμο, είναι στην Πρέσπα. Αυτή η αποικία δεν θα μπορούσε να σταθεί εκεί μόνο γεννώντας, πρέπει και να φάνε. Για να φάνε λοιπόν, πρέπει να μετακινηθούν και να πάνε σε άλλες περιοχές που είναι χαμηλότερα, έχουν πιο ζεστά νερά, τα ψάρια είναι πιο ψηλά, τα βρίσκουν πιο εύκολα και τα τρώνε. Αυτό γίνεται όλο το χειμώνα που οι πελεκάνοι έρχονται στην Πρέσπα για να κατασταθούν και να γεννήσουν. Αν δεν υπάρξουν αυτές οι μετακινήσεις, οι πελεκάνοι δεν θα επιβιώσουν ούτε στην Πρέσπα. Άρα δηλαδή οι περιοχές συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και πρέπει οι πελεκάνοι να μπορούν να περάσουν. Αν την ώρα περνάνε, πέφτουν πάνω στις ανεμογεννήτριες για παράδειγμα, που είναι πάνω τους, τότε δεν έχει νόημα. Χάνεται όλη η ιστορία. Και μιλάμε για το νούμερο ένα προστατευόμενο είδος που η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο κόσμος όλος έχει ξοδέψει εκατομμύρια, δεν ξέρω αν είναι δισεκατομμύρια χρήματα για να μπορέσει να τα διαχειριστεί και να τα προστατέψει, γιατί ήταν στα όρια του αφανισμού κάποτε. Λοιπόν, δεν μπορεί ξαφνικά να έρχονται έργα αλόγιστα και να τα μπλοκάρουν. Αυτή είναι η έννοια, δεν ξέρω να βοηθάει λίγο. Αλλά δεν μπορεί να είναι, γιατί πρέπει να, κάπου να υπάρχουν και ζώνες εκτός, πιο εύκολες για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Βεβαίως, οι περιοχές αυτές θα μπορούσαν να είναι Natura, αλλά υπάρχουν, το λέω λίγο γλαφυρά, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και βεβαίως και οι συγκεκριμένες έρευνες που μέχρι τώρα έχουν γίνει. Πολλές φορές γίνονται πρόσθετες έρευνες και προκύπτει ότι και άλλη μια περιοχή γειτονική μιας άλλης Natura μπορεί να μπει και αυτή στο δίκτυο. Είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό. Έχει βερσιόν. Η μία βερσιόν, η επόμενη βερσιόν, η επόμενη. Πολύ πιθανά κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει και περιοχή Natura. Αλλά αυτός ήταν ο σχεδιασμός που έγινε καταρχήν. Είναι μια ελάχιστη συνεισφορά της δικής μας, του δικού μας ελληνικού σχεδιασμού στο δίκτυο της περιοχής, στο δίκτυο της Ευρώπης. Εγώ θα προσθέσω κάτι. Πέρα από την επιπτώσεις της μετακίνησης των ζώων και της πανίδας και της κουλίδας, υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος, τον οποίο δεν τον έχουμε πιάσει ακόμα. Αυτός είναι ο κίνδυνος ο άμεσος γεωλογικός. Δηλαδή, ο ένας μεγάλος κίνδυνος είναι όχι όταν θα κατέβουν τα ζώα στο βουνό, αν θα κατέβει το βουνό στο χωριό. Και εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο με την πάυση λειτουργίας των ορυχείων αρχίζουμε και έχουμε μεταβολές στην γεωλογία της περιοχής πάρα πολύ έντονες. Έχουμε πολύ μεγάλη μεταβολή στον υδροφόρο ορίζοντα και στις λαγκάνες απορροής. Τώρα, αν προσθέσει σε αυτό όλη αυτή τη μεταβολή των βουνών, όλα αυτά τα σκαψίματα, όλες αυτές τις μεταβολές φερτών υλικών και μια περιοχή η οποία έχει έντονες καιρικές συνθήκες και μεταβολές,
για εμένα τουλάχιστον δεν είναι ακριβώς ο τομέας μου, σίγουρα όμως δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε αυτή η ιστορία, δημιουργεί πάρα πολλούς κινδύνους και στη μεταφορά φερτών υλικών και τι γίνεται σε περίπτωση πλημμύρων με τις βροχές. Η Εύβοια πνίγηκε πριν από ένα διάστημα. Τη μία τη μαζέψανε πάνω σε ένα κομμωδίνο μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια φαινόμενα. Εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και νομίζω ότι οι επιπτώσεις θα είναι από αυτό που λέμε κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, που μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να μην επηρεάζει το ένα στοιχείο το άλλο. Τι σημαίνει, θα εξαφανιστούν οι πελεκάνοι, θα εξαφανιστούν οι λύκοι, θα εξαφανιστούν οι αρκούδες. Ωραία, ας εξαφανιστούν. Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας? Πόσο δηλαδή επηρεάζεται η ζωή μας? Τι θα γίνει εάν εξαφανιστούν οι λύκοι? Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει γι' αυτό? Δηλαδή, τι σημαίνει για το γενικό περιβάλλον η εξαφάνιση? Αν απλώς θα εξαφανιστούν οι πελεκάνοι ή αν αυτό σημαίνει κάτι για τη φύση, για μας, για το περιβάλλον? Κοιτάξτε να δεις τι γίνεται τώρα. Πολλά μπορεί να πει κανείς, αλλά για να μην το ανοίγουμε πολύ το θέμα, είναι μια. Είπαμε πριν ότι η βιοπικιλότητα περιλαμβάνει και τον άνθρωπο. Δηλαδή, και εμείς έχουμε την τύχη να μπορούμε να εκλογικεύσουμε τη διαχείριση, να τη βάλουμε σε μια σειρά και να την ρυθμίσουμε με έναν τρόπο. Και τα ζώα κάνουν διαχείριση. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς μπορούμε να τη σχεδιάσουμε και έχουμε αυτό ένα είδος προστάγματος πιθανά για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όμως, παρόλα αυτά. Υπάρχει μια ηθική υποχρέωση του ανθρώπου να μην χάνονται τα είδη. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι όσο χάνονται είδη, μειώνεται και η ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, μειώνεται η ποιότητα του περιβάλλοντός του. Η ποικιλία φέρνει καλύτερη ποιότητα. Επίσης, και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μεγάλο θέμα και θέλει και καλή σκέψη, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρόσφατα συζητιέται πάρα πολύ το κυριότερο που μας αφορά και στις μέρες μας. Ότι οι πανδημίες μπορούν, δεν είναι επιβεβαιωμένο 1000%, αλλά υπάρχει σοβαρή τεκμηρίωση υπέρ αυτής της άποψης, ότι μπορούν να προκαλούνται από το γεγονός ότι μειώνεται η βιοπικιλότητα. Οι ιοί φεύγουν από εκεί που ήτανε, γιατί εξαφανίζονται τα είδη, και πέφτουν πάνω σε εμάς, γιατί μας βρίσκουν μια ωραία μαλακιά βιομάζα, εύκολη και πολυπληθή, έχουμε παραγίνει πολύ και έρχονται σε εμάς για να επιβιώσουν. Οπότε θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το τέλος της βιοπικιλότητας ή η μείωση, η πολύ ουσιαστική, μπορεί να σημαίνει και το τέλος του πλανήτη. Γι' αυτό και λέμε ότι ωραίες οι ανεμογεννήτριες και το διοξείδιο του άνθρακα και η κλιματική κρίση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά και η βιοπικιλότητα πάει πακέτο. Είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Δεν μπορεί να έχει. Να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση χωρίς να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα που έχει η βιοπικιλότητα από την ανθρώπινη κυρίως δραστηριότητα. Παντάκη στις προηγούμενες ερωτήσεις. Όσοι είμαστε από τον τόπο, εγώ ανεβοκατεβαίνω συνέχεια στον Ιφαίο. Υπάρχουν εδώ τα παιδιά από τον Αετό που κυνηγούσαν την αρκούδα πριν 2 χρόνια μέσα στο χωριό τους. Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα μεταφέρεται όλη η άγρια ζωή από τον Ιφαίο και πίσω από το βουνό της Αεροράχης, που απορρόβω πως δεν είναι νατούρα περιοχή, αφού μέχρι τον Αετό συναντά συνεχώς αρκούδες, κοπάδια με ζαρκάδια και ελάφια, λαγούς που τρέχουν με τις ώρες μπροστά μας. Παράδειγμα να σας πω, χωρίς να είμαι περιβαλλοντολόγος, ότι ένα από τα απογεύματα που καθόμασταν όμορφα και ωραία στον μπλόκο, είδαμε στον δρόμο να κατεβαίνει μια αρκούδα με 3 αρκουδάκια, η οποία έφτασε στα 100 μέτρα από εμάς, μας είδε, τρόμαξε και έφυγε στο δάσος. Αυτό το πράγμα, αν το δείτε στα μάτια των ανθρώπων που επισκέπτονται τον Ιφαίο και έρχονται μέσα στη χαρά και μου λένε, είδα ζαρκάδι, είδα λύκο, είδα αρκούδα, συμβαίνει συχνά. Δεν χρειάζεται ούτε να τα μετρήσουμε, ούτε να είμαστε ειδικοί με το συμπάθειο. Είναι δηλαδή πραγματικά φοβερά πλούσιος ο τόπος. Και δεν πιστεύω ότι μετά τη διάνοιξη αυτού του δρόμου και την τοποθέτηση των αιωλικών επάνω θα μείνει οποιοδήποτε ζωντανό νοήμων εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης Σολιάσης, παλιά δημοτικός σύμβουλος, δήμαρχος στο Αμίντεο και σήμερα περιφερειακός σύμβουλος. Εγώ θα βάλω πιο συνολικά το πλαίσιο και θα ξεκινήσω από τότε που η ΔΕΗ πριν από 60 χρόνια ήρθε στον τόπο και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Όμως με την διαδρομή του χρόνου αντιληφθήκαμε ότι δεν τηρήθηκε κανένα περιβαλλοντικό μέτρο, βιάστηκε αυτός ο τόπος,
μας τύψαν σαν λεμονόκοπα 60-70 χρόνια και ξαφνικά, αφού δεν απέμεινε τίποτα να πάρουνε, σκέφτηκαν ότι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Τι έχουν εδώ? Έχουν τα δίκτυα υψηλής τάσης και μέσης τάσης, άρα έχουν το μέσο για να αναπτύξουν τις επόμενες επενδύσεις. Και ποιες ήταν αυτές? Ήτανε τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά. Και βέβαια με το πρόσχημα ότι πράγματι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του διοξιδίου του άνθρακα και της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης. Όμως, το κάνουν με έναν τρόπο απέναντι σε αυτόν τον τόπο, μη σεβόμενοι τίποτα απολύτως. Διότι πρέπει να λέμε αλήθειες. Πράγματι υπάρχει θέμα κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης. Πρέπει να λυθεί. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Όμως αυτό πρέπει να γίνει με έναν σωστό τρόπο, με μια ισοκατανομή, με ίση αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος κλιματικής αλλαγής από την παγκόσμια κοινότητα, από την Ελλάδα και από την παγκόσμια κοινότητα. Όχι από τη Δυτική Μακεδονία, επειδή εδώ είναι τα δίκτυα υψηλής τάσης και τα δίκτυα μέσης τάσης. Άρα εδώ θα γίνουν όλα τα φωτοβολταϊκά, το όπου ο Κυριάκος προηγούμενα, 13 γιγαβάτ. Εδώ θα γίνουν όλα τα αιωλικά, μη σεβόμενοι τίποτα απολύτως. Και όπως είπε και ο Νίκος ο Γιαννάκης πριν 10 χρόνια, ναι, σύντομα, όπως είπε και ο Νίκος ο Γιαννάκης πριν 10 χρόνια, ήμασταν όλοι υπέρ των αιωλικών και υπέρ των φωτοβολταϊκών, γιατί φαντάζομαι κάτι πολύ πολύ φιλοπεριβαλλοντικό. Σήμερα η γνώση μας λέει διαφορετικά πράγματα. Πρέπει η προσέγγιση να γίνει με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο για το επόμενο βήμα. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο Γιάννης Ιατρίδης, πράγματι όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Από τις θέσεις της ευθύνης που υπηρετήσουμε, έχουμε την προσωπική ευθύνη και θα απολογηθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Όμως, πιστέψτε με ότι όπως αγνοούν τους πολίτες αυτής της περιοχής, αγνοούν και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι κεντρικές κυβερνήσεις. Οι αποφάσεις μας είναι μόνο γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Μας αγνοούν παντελώς, μας προσβάλλουν καθημερινά. Εμείς παίρνουμε άλλες αποφάσεις, όχι μόνο ψηφίσματα, τις αγνοούν και έχουν ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που δεν είναι καθόλου φιλοπεριβαλλοντικός, είναι υπέρ του ορυκτού φυσικού αερίου που δημιουργεί και σημαντική εξάρτηση. Άρα η κατεύθυνση δεν είναι να σώσουμε το περιβάλλον, είναι να αναπτύξουμε τα επενδυτικά σχέδια προς όφελος των ολίγων, όχι των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί, συντεταγμένα πρέπει να πάμε, για να εμποδίσουμε αυτή την άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ, που δεν προστατεύει τον περιβάλλον, το σκοτώνει. Επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας γενικότερα η εγκατάσταση αυτής της βιομηχανίας ρεύματος, δεν νομίζω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Να σας ξαναθυμίσω, υπάρχει μια ερώτηση. Τελευταία παρακαλώ. Δεν ακούστηκε κάτι που είναι πολύ κυρίο για τον αετό. Ακριβώς πάνω από τον αετό και κάτω από τις ανεμογεννήτριες που θα στηθούν υπάρχουν τεράστια βράχια. Τι συνέπειες μπορεί να υποστούν το χωριό αυτό από αυτά τα βράχια λόγω της λειτουργίας των ανεμογεννητριών? Λοιπόν, και με τα νερά, τι μπορεί να πάθουν το νερό, τι μπορεί να γίνει με το νερό? Όσον αφορά για το νερό, νομίζω ότι ο Κυριάκος Ελευθεριάδης το απάντησε ήδη. Είπε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όταν βρέχει πλημμύρας. Για τα βράχια δεν νομίζω να έχουμε εδώ κάποιον σεισμολόγο, αλλά ανησυχούν όλοι. Ναι. Νομίζω. Βέβαια δεν είπε κανένας τίποτα για τον θόρυβο που προκαλούν αυτές οι ανεμογεννήτριες, ειδικά όταν βρίσκονται σε μικρή απόσταση από οικισμούς. Θα το ξέρετε σίγουρα καλύτερα εσείς, και από ό,τι μου έχουν πει σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικός. Φίλες και φίλοι, αυτά σας περιμένουμε, όχι μόνο εσάς. Παρακαλώ. Γεια σας, λέγομαι Στέφανος Πράσος, είμαι περιφερειακός σύμβουλος, εκπρόσωπος της αριστερής συμπόρευσης για την ανατροπή.
Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση και για τον αγώνα που κάνετε. Εμείς είμαστε πάντα μαζί σας, ήμασταν και στον Ιφαίο, στα Σιδερά προχθές, στη Λίμνη χθες που είχε συγκέντρωση του Πολυφύτου, ενάντια στα Πλωτά. Θέλω να βάλω μία άλλη διάσταση, η οποία δεν έχει μπει. Είναι το ένα ζήτημα, είναι το πού, το έχουν βάλει πολλοί ομιλητές, ότι ναι, θέλουμε ΑΠΕ, αλλά πού θα μπουν. Άρα εκεί πάει και το χωροταξικό και τα υπόλοιπα. Όμως υπάρχει και το πόσο, που δεν το βάζει κανένας. Δηλαδή, πόσο θα μπουν, όσα θέλουν οι επιχειρηματίες να έρθουν να βάλουν, όσα χρειαζόμαστε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, σήμερα οι αδειοδοτήσεις φτάνουν στις 200.000 μεγαβάτ ή 200 γιγαβάτ. Σε μια χώρα η οποία στην αιχμή της καίει 9 γιγαβάτ, το περισσότερο που καίει δηλαδή μέσα στον χρόνο, κάποια στιγμή είναι τα 9 και ο μέσος όρος είναι 5.000. Άρα γιατί χρειαζόμαστε 200.000. Πού θα μπει αυτό το στόκ, δηλαδή να πεις ότι ναι, να βάλουμε, αλλά μέχρι εδώ. Πάμε όπου πάμε στις κινητοποιήσεις όπως σημερινή, οι κάτοικοι ή οι υπεύθυνοι τους δείχνουν μια άλλη πλαγιά. Δεν θα βάλετε εδώ, αλλά βάλετε εκεί. Και γιατί να βάλουν και εκεί. Χρειαζόμαστε. Ένα ζήτημα είναι αυτό δηλαδή, ότι πού θα βάλουν το ΣΟΠ. Υπάρχει ο ενεργειακός σχεδιασμός, τον οποίο θα έπρεπε να το σέβονται αυτοί. Εγώ δεν συμφωνώ με τον ενεργειακό σχεδιασμό, αλλά θα έπρεπε η κυβέρνηση που τον ψήφισε πριν ένα χρόνο να συμφωνεί. Εκεί ο ενεργειακός σχεδιασμός βάζει όριο της ΑΠΕ το 2030 να είναι 15.000. Τις 15.000 τις έχουν φτάσει ήδη και είμαστε στο 2021. Τις 15.000 τις έχουν φτάσει. Άρα όλοι πρέπει να πούμε ένα stop. Δεν θέλουμε άλλα πουθενά. Ούτε στην απέναντι πλαγιά, ούτε εκεί που δεν δημιουργεί όχληση, ούτε εκεί πουθενά. Διότι είναι μηχανήματα να παράγουν ρεύμα. Τόσο ρεύμα χρειαζόμαστε. Θα το εξάγουν. Και γι' αυτό ούτε να το εξάγουν μπορούν. Διότι δεν υπάρχουν δίκτυα, δεν έχει χώρα μας τέτοια τόσα δίκτυα να μπορεί να εξάγει ρεύμα. Και ένα μύθο, και με αυτό θα κλείσω, και ένας μύθος που ακούστηκε κάπου και εδώ, είναι ότι αφού θα βάζουμε ανανεώσιμες πηγές, θα κλείνουμε θερμικές μονάδες. Είτε είναι αυτό λιγνίτης, είτε είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι μέγιστος μύθος. Όσο θα βάζουμε παραπάνω ΑΠΕ, τόσο θα χρειαζόμαστε παραπάνω θερμικές μονάδες. Μπορεί να μην είναι από λιγνίτη, μπορεί να είναι από φυσικό αέριο, που δεν είναι δικό μας, και αυτό είναι εισαγόμενο. Και δεν είναι ότι δεν έχει διοξείδιο. Και διοξείδιο εκπέμπει το φυσικό αέριο, και το κυριότερο φεύγει μεθάνιο κατά τη διάρκεια της εξόρυξης και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, που είναι 20 φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα. Γι' αυτόν τον λόγο, για ποιον λόγο πρέπει να κάνουμε παραπάνω θερμικές μονάδες όταν βάζουμε παραπάνω ΑΠΕ, είναι ότι αυτό το ανεμοκατέβασμα θέλει στήριξη. Συνέχεια όταν δουλεύει ανεμογεννήτρια πρέπει να δουλεύει ένα εργοστάσιο δίπλα του για να σταθεροποιεί την τάση. Αλλιώς θα πετάει έξω τα δίκτυα. Γι' αυτό κλείνω με αυτό ότι εδώ πρέπει να πούμε ένα stop. Δεν χρειαζόμαστε άλλα ΑΠΕ, δεν χρειαζόμαστε. Άσχετα αν είναι στην αεροράχη ή αν είναι στα σιδερά. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τη Λαϊκή Συσπήρωση Τσάκωνας Αντώνης. Εμείς συμπαραστεκόμαστε πλήρως σε αυτόν τον αγώνα. Είναι κέρια η ευθύνη της κυβέρνησης στο να μην γίνει το συγκεκριμένο έργο. Σε αυτό θα είμαστε δίπλα σας πάντα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Και εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ούτε στην κυβέρνηση ούτε στα δικαστήριά τους. Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο, το ανέφερε ο Κυριάκος από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Αμιντέου. Το σχέδιό τους είναι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των ομίλων. Δεν έχουν καμία ευαισθησία ούτε για πράσινη ανάπτυξη, ούτε για περιβάλλον, ούτε για τις ανάγκες των ανθρώπων. Από αυτή την μεριά σας συμπαραστεκόμαστε πλήρως. Θα είμαστε μπροστά στους αγώνες σας, μαζί με εσάς, να σας στηρίξουμε σε κάθε στιγμή. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναθυμίζω την Πέμπτη το πρωί 9 η ώρα στα δικαστήρια της Φλόρινας. Ευχαριστούμε.